Εγώ θα κινηθώ σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας βρίσκεται ήδη στο γράμμα του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας, στο Νικείο Τόμο, ο οποίος δανείζεται μία αποστροφή του λόγου του Γέροντος Χαλκιδόνος Μελίτονος και γράφει ότι θα πρέπει η Εκκλησία να διατυπώσει εις γλώσσαν σύγχρονων και ισόρους και κανόνας κατανοητούς εις το σύγχρονο νου το δόγμα της Χαλκιδόνος. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει μόνο για το δόγμα της Χαλκιδόνος, αλλά γενικά για τον τρόπο που η ομιλία της Εκκλησίας θα πρέπει να απευθύνεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό θα ξεκινήσω να σας πω κάτι τελείως απλό. Όλο το καλοκαίρι παίζει ένα σύριαλ στην τηλεόραση και όλα τα χρόνια είναι γνωστό στους περισσότερους μας. Ένα σύριαλ κωμωδία, το Κωνσταντίνου και Ελένης. Το κανάλι δεν θα το αναφέρω για να μην πει κάποιος ότι κάνω διαφήμιση. Σε αυτό λοιπόν το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης, ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας υποδίεται έναν καθηγητή της εθνολογίας, επίκουρος, ο οποίος βέβαια δεν έχει μονιμοποιηθεί, και διακαώς στο Σύρια, ευκέρος ακέρος, φαίνεται ότι προσπαθεί να εκδώσει, όπως λέει αυτός, το σύγγραμμά του, το οποίο είναι το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Να σημειώσω ότι όντως υπάρχει διατριβή το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο και υπάρχει όντως άνθρωπος το οποίο το έχει γράψει. Βεβαίως δεν είναι ο Κωνσταντίνος Καταπουζινός, ο γνωστός επίκουρος στη σειρά. Κάποια στιγμή βρίσκει έναν εκδότη, τον οποίο τον παρακαλάει και προσπαθεί να πληρώσει για το βιβλίο. Βέβαια ο εκδότης προτίμησε τη συγκάτοικό του την Ελένη στο τέλος. Δεν ασχολήθηκε με τη διατριβή. Γιατί ξεκίνησε με αυτό το απλό? Για να σας πω ότι στον κόσμο μας υπάρχουν άνθρωποι που φιλοδοξούν για διαφόρους και ποικίλους λόγους να εκδώσουν βιβλία και κάθε μέρα εκδίδονται βιβλία τόνοι χαρτιών και μελανιών που μπορεί να μην έχουν καμία ουσία ή δεν έχουν να πούνε τίποτα στους ανθρώπους. Και σήμερα που βρίσκεστε εδώ,
Σε παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει συγγράψει ένας κληρικός, πιθανόν να σκέφτεστε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά είτε επιστήμονες θεολόγους, δηλαδή εξειδικευμένα πρόσωπα με εξειδικευμένες σπουδές, οι οποίοι μπορεί να τα καταλάβουν, να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν, είτε κληρικούς που πιθανόν σκέφτεστε ότι αφού είναι η δουλειά τους, θα είναι ένα σύγγραμμα για τη δουλειά τους. Σας πληροφορώ ότι η συνοδικότητα, ως λέξη, ίσως και τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ μέσα να μην γνωρίζουν τι σημαίνει, μας αφορά όλους. Για τη συνοδικότητα θα σας πούν οι κύριοι καθηγητές. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τον πατέρα Μελίτωνα, τον συγγραφέα του βιβλίου, ο οποίος συστηματικά με πολλή μεθοδολογία συγκεντρώνει υλικό μεγάλο όγκο πληροφοριών και τον κεφαλοποιεί σε σημαντικά κεφάλαια. Εγώ στάθηκα σε ένα, με ενδιέφερε ένα που ήθελα να διαβάσει ο κύριος, τον φονταμενταλισμό, μια μεγάλη πληγή στην Εκκλησία. Και δυστυχώς, θα κάνω και μία προφητεία, αν και δεν είμαι προφήτης, ούτε θέλω να έχω αυτό το ρόλο. Σε λίγο καιρό, ήδη έχει ξεκινήσει το θέμα, σε λίγο καιρό θα δείτε τι εστί φονταμενταλισμός, όταν θα τεθεί το θέμα των ταυτοτήτων. Δεν αργεί, έρχεται. Θα δείτε τι εστί φονταμενταλισμός. Ο πατήρ Μελίτων λοιπόν είναι αρχιμανδίτης, γέννημα φρέμα της νήσου Ρόδου, εγκύκλειες σπουδές στη γενέτειρά του, έχει φοιτήσει στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και συνέχεια στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή των Αθηνών. Είναι πτυχιούχος προφανώς θεολογίας, θεολογική σχολή του Αριστοτελείου, παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη ΣΥΠΑ, συγκεκριμένα στο Pittsburgh Theological Seminary, στο Duke. Έχει και επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Αριστοτέλειο, στην ειδίκευση της ομιλητικής. Την χάνει κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, συμμετείχε σε αρκετές αποστολές της Εκκλησίας και έχει συγγράψει αρκετά άρθρα και μελέτες. Περαίνοντας από το μικρό πρόλογο, το λόγο έχει η ελογημότατη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κυρία Δήμητρα Κούκουρα, η οποία είναι γέννημα φρέμα της Θεσσαλονίκης, έχει σπουδές στη Φιλοσοφική και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου, μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη και στο Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων. Ασχολείται κυρίως με τη γλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία, τη βυζαντινή ιστορία, τη λειτουργική, την πατρολογία και έχει 4 μεταπτυχιακούς τίτλους. Διδάκτορας αναγορεύτηκε στο τμήμα της θεολογίας, όπου και έγινε καθηγήτρια. Το πιο σημαντικό, για να μην σας κουράζω, είναι ότι έχει πλούσια εμπειρία από τους διαχριστιανικούς διαλόγους στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, όπου κατά τα τελευταία 25 χρόνια και περισσότερο, 35 γίνανε πλέον, έχει συμμετάσχει σε ποικίλες ιδιότητες. Το λόγο έχετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε Άγιε Ρόδου, σεβασμιότατε Άγιε Νημβίας, φιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, άρχοντες του τόπου, κυρίες και κύριοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα είστε εδώ, προπάντων προσκυνητές της Παναγίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ανάμεσά μας. Θέλω πρωτίστως να αρχίσω με κάτι τελείως συναισθηματικό με τους δεσμούς που συνδέουν την οικογένειά μου με τη Ρόδο, διότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 η αδελφή μου με τον σύζυγό της υπηρετούσαν πολλά χρόνια, ήταν στρατιωτικός και έμενε εδώ στην Κρεμαστή. Συγχρόνως στα τελευταία χρόνια ο αδελφός της μητέρας μας μετά από περιπέτειες στην Αμερική ήρθε και κατέληξε και είναι θαμένος εδώ και ο πατήρ Μελίτων διαρκώς τον μνημονεύει.
εγώ πάλι από το 1988 σε διάφορα συνέδρια που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τότε έχω έρθει πάρα πολλές φορές και το μεγαλύτερό μου καμάρι σε μνήμα είναι ότι μου έστειλε στις ερευνητικές μου εργασίες η Παναγία, τον πατέρα Μελίτωνα, για να κάνει μεταπτυχιακό. Ο πατήρ Μελίτων έκανε μια πολύ ωραία μεταπτυχιακή εργασία για το ομιλητικό έργο του μακαριστού γέροντος Χαλκιδόνος Μελίτωνος Χατζή και επίσης, η οποία ήταν θαυμάσια εργασία και εκδόθηκε και στη συνέχεια έκανε διδακτορικό με σύμβουλο καθηγητή τον συνάδελφο κύριο Τσομπανίδη και στην επιτροπή μου και εγώ. Θα ήθελα να σας πω έτσι λίγο πληροφοριακά ότι τα επίπεδα των πτυχίων στο Πανεπιστήμιο, το πρώτο πτυχίο στα ελληνικά λέγεται πτυχίο ή δίπλωμα, στην ορολογία την ξένη που έχει σχέση με τη λατινική παράδοση λέγεται bachelors ή baccalaureatus, που είναι το πρώτο πτυχίο ή licentia, 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 licence, που σημαίνει ότι είναι άδεια, δίνει όποιος έχει κάνει αυτό τον κύκλο σπουδών, έχει άδεια να διδάξει θεολογία. Όταν κάνει ένα επίπεδο παραπάνω, γίνεται μαγίστερ, παίρνει το μάστερς, που είναι ο διδάσκαλος, μπορεί να διδάξει θεολογία. Στη βυζαντινή ορολογία είναι ο μαΐστορ, ο Άγιος Ρόδος τα ξέρει πολύ καλά αυτά, ως λόγιος της βυζαντινής γλώσσας. Όταν παίρνει το μάστερ γίνεται πάλι διδάσκαλος και όταν παίρνει το διδακτορικό, ο ντόκτορ, είναι ντόκτορ εκκλέζιε της θεολογίας, ότι μπορεί να διδάξει την αλήθεια της Εκκλησίας. Λοιπόν, ένας που αξίζει το διδακτορικό της θεολογικής πραγματικά μπορεί να διδάξει την αλήθεια της Εκκλησίας, αλλά συγχρόνως ο κατεξοχήν Dr. Εκκλέζη είναι ο επίσκοπος, ο οποίος χειροτονείται και η αποστολή του είναι να διδάξει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Αληθείας. Λοιπόν, ο πατήρ Μελίτωνας ήταν ένας εξαίρετος μαθητής μας, για τον οποίο στη θεολογική σχολή και στο τμήμα θεολογίας σεμινόμεθα, γιατί δεν είναι πάντοτε αυτή η περίπτωση. Ανάμεσα στους πολλούς φοιτητές δεν είχαν όλοι, τουλάχιστον μέχρι πριν 3-4 χρόνια, πριν τον κορονοϊό, δεν είχαν όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα να σπουδάσουν θεολογία και κυρίως τα νεότερα χρόνια δεν προέρχονταν από δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία έδιδε πλούσιες γνώσεις, ώστε ο νέος που τελείωνε την εγκύκλιο παιδεία να μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να διακρίνει, να προκρίνει. Δηλαδή να είναι ελεύθερο μυαλό, να ξέρει, να διαβάζει, να μελετάει και να προχωρήσει μετά στις θεολογικές σπουδές. Στα χρόνια του Αγίου Ρόδου, τα δικά μας, στα χρόνια του πατρός Μελίτωνα, το σχολείο ήταν καλύτερο και ο πατήρ Μελίτωνα ήταν καλός μαθητής, ώστε ήταν και καλός, πολύ καλός φοιτητής. Και αγαπούσε ιδιαίτερα τη θεολογία. Θα ήθελα να σας πω, ενώ οι περισσότεροι το ξέρετε, τι σημαίνει θεολογία. Η θεολογία δεν είναι να αναζητήσουν οι άνθρωποι το Θεό, αλλά η θεολογία είναι αυτοί που μαθαίνουν παραπάνω γράμματα να εξηγήσουν με τρόπο κατανοητό αυτό που ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους και το αποκάλυψε με την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και αυτό καταγράφηκε στα βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και στη συνέχεια στην ιστορία της Εκκλησίας. Ο πατήρ Μελίτων είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεολογία, δηλαδή για το πώς εκφράζεται η πίστη που έχει αποκαλυφθεί μέσα στον χρόνο και τον χώρο και πώς αυτή κωδικοποιείται. Και ήταν ένας πολύ σοβαρός φοιτητής μας, διαβαστερός, και θα πρέπει να σας πω εγγυημένα, εγώ επειδή, όπως είπε και ο πατήρ, έχω μια προπαιδεία στη φιλοσοφική και στη γλωσσολογία και όλα αυτά, ήμουν πολύ αυστηρή καθηγήτρια στη σύνταξη των εργασιών και στην ακρίβεια και στην ορθότητα. Και ήταν πάρα πολύ ορθός, γιατί Άγιε Ρόδος, εσείς ξέρετε και οι υπόλοιποι, ότι υπάρχουν θεολόγοι που δεν πήραν με αξία το πτυχίο, υπάρχουν άλλοι που πήραν τίτλους και τους γράψαν άλλοι τις εργασίες ή με τον περιβόητο plagiarism, δηλαδή πήραν αντιγραφές και στο τέλος υπάρχει ένας κώδικας που τα βρίσκει και τελευταία υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη που βάζουν μέσα πληροφορίες και βγαίνει ένα εξάγγλωμα και θεωρείται ότι αυτό είναι ένα κείμενο. Δεν είναι η περίπτωση αυτού του πατρός Μελετίου. Τώρα τι είναι αυτή η εργασία του. Ο πατήρ Μελίτωνας είναι κληρικός της Μητροπόλεως Ρόδου, η οποία έχει απευθείας πνευματική εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από πολύ μικρός έζησε όλη την αγωνία και όλη τη δραστηριότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το άνοιγμα στην Οικουμένη.
Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Θυμάμαι στα αυτιά μου διαρκώς ηχούν μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ρόδου. Τα λόγια του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, προσπαθήστε με κάθε τρόπο να διαδώσετε τα αποτελέσματα της Συνόδου και το γεγονός της Συνόδου. Εμείς στη σχολή μας κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες, τουλάχιστον να διαδοθεί το μήνυμα ή να διαδοθεί εγκύκλιος. Δεν πετύχαμε πολλά. Η συμβολή του Πατρός Μελίτωνα με αυτό το βιβλίο είναι να δώσει στον αναγνώστη, όχι μόνο τον ερευνητή, στον εξειδικευμένο ερευνητή δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, διότι είχε πρόσβαση στα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και έχοντας πρόσβαση στα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πήρε απευθείας πηγαίο υλικό για να αναλύσει το θέμα του. Αλλά εκείνο που έκανε, έδειξε ακριβώς την αγωνία, την ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την αγωνία και τις ενέργειες, ώστε από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν άρχισε πλέον το ενδιαφέρον οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες να ξαναβρεθούν κοντά, ώστε όλες ενωμένες οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες, που είναι μία εκκλησία ορθόδοξη, να αντιμετωπίσουν το σύγχρονο κόσμο, δηλαδή από τις αρχές του αιώνα άρχισε αυτή η διαδικασία. Στη συνέχεια, ο σύγχρονος κόσμος ήταν πάρα πολύ προκλητικός, διότι οι ορθόδοξες εκκλησίες, άλλες ζούσαν κάτω από Οθωμανικό ζυγό, μετά άλλες μπήκαν σε Σοβιετικό ζυγό και άλλες μπήκαν μέσα σε ένα κύμα από ιεροποίησης και από χριστιανισμού. Είναι προς τιμήν και το καθήκον και το χάρισμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να συγκαλέσει όλες αυτές τις τοπικές εκκλησίες για να και μεταξύ τους να βρεθούν, γιατί είναι διάσπαρτες για λόγους πολιτικούς, αλλά και ενωμένες, να δώσουν λόγο στη σύγχρονη Οικουμένη. Τι απασχολούσε τη σύγχρονη Οικουμένη? Τρομερά προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά συγχρόνως και η πρόκληση του διαλόγου με το άλλο μέρος της χριστιανοσύνης. Απ' τη μια είχαμε ανάγκη να είναι ενωμένες όλες οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες, να αισθανθούν ότι είναι μια εκκλησία και να έχουν κοινή αντιμετώπιση, και από την άλλη έπρεπε να δώσουν λόγο στην παγκόσμια κοινότητα για τις σχέσεις, τη διαφορά και τις δυνατότητες επικοινωνίας με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις, καταρχάς τη ρωμαιοκαθολική, τις προτεσταντικές και βεβαίως το διάλογο με τις άλλες θρησκείες. Αυτό ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ήδη από το 1960 και μετά, εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, άρχισαν οι προσυνοδικές εργασίες, ώστε να προπαρασκευαστεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Τα θέματα που απασχόλησαν ήταν η συνοδικότητα σαν τζιβαερικό, ανεκτίμητο, πολύτιμο αγαθό της Ορθοδοξίας, το οποίο το προβάλλουμε στις άλλες εκκλησίες που δεν το έχουν, και είναι η αρχή του διαλόγου με τους Ρωμαιοκαθολικούς, όπου έχουν την πυραμίδα, ο Πάπας και... Αλλά μετά τη Δεύτερη Βατικάνη ο Σύνοδο άρχισε αυτό να φεύγει. Η συνοδικότητα, η οικουμενικότητα, δηλαδή το άνοιγμα της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο και η συζήτηση μαζί και η αντιμετώπιση του φονταμεταλισμού και των συγχρόνων προβλημάτων. Αυτοί οι μεγάλοι τρεις ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πρωτίστως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μακαρία τη Λήξη Αθηναγόρας, ο γέρον Χαλκιδόνος Μελίτων Χατζής, πολύ οικείος εδώ, ο πατήρ τον σέβεται ιδιαίτερα, έκανε και το μεταπτυχιακό του, έχει και το όνομά του, και επίσης ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελβετίας, περιόνιμος για το διάλογο και την συμβολή του για την προετοιμασία της Συνόδου Δαμασκηνός Παπανδρέου, έχουν συμβάλει πάρα πολύ, και ο πατήρ, σας βεβαιώ, έκανε μία ανεξάρτητη έρευνα. Στο τέλος βρεθήκαμε με τον κύριο Τσομπανίδη να έχουμε μία εργασία 600 σελίδων και κάναμε αγώνα 600 να γίνουν 300. 700. Ναι. Μόλις τη διάβασε ο κύριος Τσομπανίδης, μου λέει: Δήμητρα, να γίνει 300 οι σελίδες. Και αρχίσαμε μία μάχη ανεξάρτητη με τον πατέρα Μελίτωνα, τι να κόψουμε και τι να αφήσουμε, γιατί όλα ήταν υπέρ.
όλο το υλικό ήταν πολύτιμο. Σας βεβαιώ ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, όχι μόνο για ειδικούς, όχι μόνο για ερευνητές, αλλά για τον κλήρο γενικά και τον λαό, για να δούμε την αγωνία και την πορεία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο και την ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σας ευχαριστώ. Σεβαστή μας καθηγήτρια. Το λόγο τώρα θα έχει ο κύριος Τηλιανός Τσοπανίδης, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο γνωστικό «Οικουμενική κίνηση, ιστορία, θεολογική διάλογη». Έχει σπουδάσει θεολογία στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Το 1996 αναγορεύτηκε διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Λειτουργία μετά τη λειτουργία, η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στην κοινή χριστιανική μαρτυρία για δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας». Έχει αρκετές δημοσιεύσεις, μονογραφίες σε ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόπους και επετηρήνες. Για να του δώσω και λίγο χρόνο ακόμα προετοιμασίας, να συμπληρώσω σχετικά με τη συνοδικότητα, για να δώσω λίγο χρόνο στον κύριο καθηγητή, να εικόνα πώς αντιλαμβάνεται ένας απλός άνθρωπος συνοδικότητα. Και θα το πω με μία φράση. Τη συνοδικότητα ένας απλός άνθρωπος για να καταλάβει, απλώς πρέπει να είναι την Κυριακή στην Εκκλησία. Για έναν απλό άνθρωπο, η συνοδικότητα είναι να μετέχει στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Από εκεί διδάσκεται τι είναι στη συνοδικότητα. Και με μία ακόμα απλή φράση, η συνοδικότητα είναι ο τρόπος που λειτουργεί μία οικογένεια που λέγεται Εκκλησία. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και διοικητικά στελέχη. Είναι πατέρες που έχουν παιδιά και τα παιδιά δεν γίνονται κατά πνεύμα. Και κανένας στη συνοδικότητα δεν καταλαβαίνει μέσα στη λειτουργία. Και εδώ θα προσθέσω αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής. Πέρα από το βιβλίο που έγραψε ο πατήρ Μελίτων περί συνοδικότητας και οικουμενικότητας, ο τρόπος που λειτουργεί καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται κανένας τι είναι στη συνοδικότητα. Τη ρητή παράδοση, μια παράδοση νομίζω η οποία πρέπει να είναι από την πάνω από την και από το τρέχιο. Η τήρηση τη τάξη και του τυπικού δεν είναι απλώ διατάξει. Είναι ακριβώ ράγε που οδηγεί σωστά το τρένο προ τη συνολικότητα. Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατη, άρχοντα του τόπου, σεβαστοί πατέρε, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, επειδή μια άγρια παρουσίαση με όλες τις τυπικές προδιαγραφές θα υπερβεί κατά πολύ το διαθέσιμο του άνθρωπου, σκοπίμως δεν θα τις ακολουθήσω και θα προσπαθήσω να κρατήσω τη θυσία και τη σημασία του έργου στο οποίο θα αναφερθώ. Από την αρχή αισθάνομαι την ανάγκη να ομολογήσω ότι την περάτωση και έκδοση αυτού του βιβλίου την χάρηκα σαν εκπλήρωση ενός θάματος. Το 2017, ένα χρόνο μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη, έγραφα το βιβλίο με Οικουμενικά Πορτρέτα. Καθώς επίσης και το βιβλίο Εκκλησιολογική Πρόκληση μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Και συνειδητοποίησα ότι εκκρεμούσε μια συστηματική μελέτη της συμβολής στην πραγματοποίησή της προσωπικότητων όπως ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο Μητροπολίτης Καλκιδών Μελίτων Χατζής και ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός Παπανδρέου. Και αισθάνθηκα ταυτόχρονα τη λαχτάρα να προτείνω την εκπόνηση παρόμοιας εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματός μας και να την αποκτήσω.
ευτυχής συγκυρία. Ο αρχιμανδρίτης Μελίτωνας, που είχε περατώσει την μεταπτυχιακή εργασία, το κηρυγματικό έργο του γέροντος Καρπιδόνος Μελίτωνος, μου χτυπάει την πόρτα και μου προτείνει να τον αποδεχτώ για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Εκτιμώντας το γερό θεολογικό του εξοπλισμό, τα διαρκή κριτήρια του, την ανοιχτή ματιά του, μαζί με την πολλή όρεξη για αναμέτρηση με ζητήματα ουσιαστικά και δύσκολα, του πρότεινα το θέμα. Βέβαια, το θέμα είναι μια διαδικασία κοινής αναζήτησης. Το δέχτηκε ευχαρίστως και τελικά παρήγαγε μια άριστη εργασία, το βιβλίο που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Να σημειωθεί ότι αμέσως μου εξομολογήθηκε ότι με ιδιαίτερη χαρά αναλαμβάνει τη συγγραφή αυτής της εργασίας, γιατί ανέπνευσε τον αέρα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας από πολύ νωρίς. Όπως γράφει και εξηγεί στον πρόλογο, έχει παραστάσεις που έχουν καταγραφεί στη μνήμη του, οι οποίες σχετίζονται με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά και με τους χειμερείς διαλόγους της Ορθοδοξίας, εφόσον στη γενέτειρά του, τη Ρόδο, πραγματοποιήθηκαν οι τρεις πρώτες πανορθόδοξες διασκέψεις και αρκετές από τις συναντήσεις του Συμβουλίου, του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερα οι χώροι της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, αλλά και ο Ιερός Ναός Παναγίας Καθολικής, στον οποίο χάρη τη Θεού, τον οποίο χάρη τη Θεού διακονεί, συνδέονται άμεσα με την οικουμενική κίνηση και τις προσπάθειες διαλόγου με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, με κορυφαία στιγμή την έναρξη του θεολογικού διαλόγου Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού, που έλαβε χώρα το 1980 υπό την προεδρία του γέροντος Καρπιδόνος Μελίτωνα σε αυτόν τον Ιερό Ναό. Το όνομά του εξάλλου, του συγγραφέα μας, δεν είναι άσχετο με το θαυμασμό του προς το πρόσωπο του σπουδαίου ιεράρχη. Εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω να υπογραμμίσω για να καταλάβουμε, επειδή βρισκόμαστε στη Ρόδο, ότι η πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη στη Ρόδο το 1961 αποτελεί μεγάλο βήμα και σταθμό ιστορικό για τη νέα εξόρμηση, την έξοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Προετοίμασε την πανορθόδοξη προσυνοδική πορεία και βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας περίοδου στις ενδοορθόδοξες και τις διαχριστιανικές σχέσεις που διαρκεί μέχρι σήμερα. Όπως έχει σημειώσει ο σπουδαίος καθηγητής Ιωάννης Καρμύρης, ενεργό μέλος της προσυνοδικής πορείας, μέσω του μηνύματος της πρώτης πανορθόδοξης διάσκεψης της Ρόδου, η Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανίζεται στον διαιρεμένο κόσμο ως σημείο ενότητος, ως γέφυρα Εκκλησία και ως Ευαγγελίστρια της Αγάπης. Κρατήστε το τελευταίο και γιατί το σημειώνω. Γιατί θέλω να το συνδέσω με τους εορτασμούς αυτών των ημερών. Δημιώδης. Με τον τρόπο που η Εκκλησία, όπως η Θεοτόκος, που είναι η ανάδοχός της και μητέρα, έτσι και αυτή γίνεται οίκος και ανοιχτή αγκαλιά με ανοιχτές πόρτες, που εξυπηρετεί, που φεύγει από το σπίτι για να βοηθήσει τους άλλους, όπως στην περίπτωση της Ελισάβετ, κατά τους δύσκολους μήνες της εγκυμοσύνης. Πάμε γρήγορα, λέει η Μαρία. Πάμε γρήγορα. Βγαίνει από τους ναούς της, από το ιερό, για να συνοδεύσει τη ζωή, να υποστηρίξει την ελπίδα, να είναι σημάδι της ενότητας, να χτίσει γέφυρες, να γκρεμίσει τύχη, να καλλιεργήσει τη συμφιλίωση. Αναλαμβάνει λοιπόν, το τόνισα αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η Ρόδος και οι πανορθόδοξες διασκέψεις που έγιναν εδώ. Ξαναγυρίζω στον πατέρα Μελίτωνα. Αναλαμβάνει λοιπόν ο πατήρ Μελίτωνας με ενθουσιασμό την εργασία και καταφέρνει να καλύψει κενά, να καταστήσει τη βιβλιογραφία πλουσιότερη και να προσφέρει γόνιμους προβληματισμούς στην άγονη γραμμή, στην άγονη γραμμή της Οικουμενικής Θεολογίας, η οποία
δεν έχει ακόμη τη θέση που εισαρμόζει στον χώρο του θεολογικού και γενικότερα πνευματικού στοχασμού. Αναλαμβάνει δηλαδή δύσκολη εργασία και επικίνδυνη μερικές φορές. Πρόκειται για ένα βιβλίο με κορυφαίες, με αναμφισβήτητες αρετές. Είναι γραμμένο με γνώση, προσωπικά βιώματα όπως είπα και σημείωσε και οι προλαλήσαντες και με βαθύ ενδιαφέρον για το ρόλο της Ορθοδοξίας. Ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο σύγχρονο κόσμο. Εκδίδεται μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή, αφού οι συζητήσεις και η κριτική για τη θέση και το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι σε ένταση. Και όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, επιθυμεί να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία για τη διαχρονική προσφορά της υπέρευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως, ως και στη διαφύλαξη του Συνοδικού Θεσμού, μάλιστα σε καιρούς που αμφισβητείται ο ενωτικός ρόλος της από μέλη της Ορθόδοξης Οικογένειας και για τον οποίο οι ιεράρχες με τους οποίους ασχολείται ο πατήρ Μελίτων μόχθησαν πάρα πολύ. Και οι τρεις ιεράρχες πρωταγωνίστησαν στο στίβο των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης σε προτεργάτη τόσο της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου όσο και της συμμετοχής των Ορθοδόξων στην Οικουμενική Κίνηση. Και οι τρεις προέβαλαν τη συνοδικότητα και την οικουμενικότητα ως χαρακτηριστικά της μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο σύγχρονο κόσμο και τη σημασία τους για την ενότητα της Ορθοδοξίας αλλά και όλης της χριστιανοσύνης. Και οι τρεις ιεράρχες γαλουχήθηκαν από τις σπουδές τους στο θεολογικό εργαστήριο το λεγόμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη θεολογική σχολή της Χάλκης, στην οποία απέκτησαν διέστηση της συντελούμενης ιστορίας και συνέβαλαν το Οικουμενικό Πνεύμα των καιρών. Έμαθα ότι η οικουμενική έμφαση ως γένωση αγάπης και φιλόξενος μαρτυρίας στον κόσμο είναι εκκλησιαστικό χρέος, του οποίου η αποστέρηση ανακυκλώνει την απομόνωση και τον μαρασμό. Η αυτοδικαίωση και η προσπάθεια να διαφυλακτεί δίθεν η αλήθεια της πίστης με την τακτική της απόκρυψης εν τη γη του ταλάντου αποτελεί πραγματική διαστροφή. Κατανόησαν και οι τρεις ιεράρχες ότι η Ορθοδοξία χωρίς την οικουμενική της αναφορά υποβιβάζεται σε μια από τις πολυάριθμες ομολογίες, γίνεται μια σέκτα με γραφικά χαρακτηριστικά. Απέδειξαν ότι όταν ανέλαβαν υπεύθυνες θέσεις ότι η γνήσια εκκλησιαστικότητα δεν φοβάται το διάλογο αλλά τον επιζητεί και τον καλλιεργεί. Έδειξαν ότι η Ορθοδοξία όχι μόνο είναι διαλεγόμενη αλλά και προσφέρει. Είναι ανοιχτή προς όλες τις μορφές διαχριστιανικής και διαθρησκευτικής συγχώρευσης και συνύπαρξης. Είναι ανοιχτή σε κάθε σχέση και επαφή επικοδομητική. Ο συγγραφέας μας καταδεικνύει τα παραπάνω με μεθοδικότητα, προσεκτικά και νυφάλια, αξιοποιώντας την αυτονία των κειμένων που έχει μελετήσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πύλη δια της οποίας εισέρχεται ο συγγραφέας στα θέματα του είναι η θεολογία της σαρκώσεως. Σε αυτό τον οδηγούν οι ίδιοι θεολόγοι, οι ιεράρχες που εξετάζουν, οι οποίοι προσπερνούν την ιδεολογική οπτική μιας αντικειμενοποιημένης θεσμικής εκκλησίας, όπως αναφέρει ο ίδιος ο πατήρ Μελίτων, και υπογραμμίζουν ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το μήνυμα του Ευαγγελίου οφείλει να λάβει τη σάρκα του καιρού του, διαλεγόμενο με τον πολιτιστικό, γλωσσικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό δεδομένο ή δεδομένα του σύγχρονου κόσμου. Η ευθύνη της ποιμένου σας εκκλησίας έγινε στη διακονία του κόσμου με αναδιατύπωση της προφητικής μαρτυρίας. Κλείνω τεσσαρτικά. Με τα λόγια του πατρός Μελίτων, η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει με προφητικό όραμα, με πρωτοστάτη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πιστεί στην παράδοσή της για έμπρακτη μαρτυρία της αρχώσεως του Λόγου στο παρόν,
δίχως αγκυρώσεις, πολύ ωραία που λέει, δίχως αγκυρώσεις, οραματίστηκε το διάλογο, την ενότητα, την αμοιβαία ευθύνη. Αυτό σημαίνει συνολικότητα, αμοιβαία ευθύνη για τα προβλήματα του κόσμου, για τη συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο και για την επίλυσή τους. Το δείχνει αυτό με επιχειρήματα, με συγκεκριμένα λόγια και πράξεις των Ορθοδόξων Πατέρων Ελλήνων. Και γι' αυτό μπορώ με σιγουριά να πω ότι το βιβλίο αποτελεί και γι' αυτό το λόγο συμβολή στη μελέτη της Πανορθόδοξης Οδηγορίας και Συνοδηγορίας με τους άλλους Χριστιανούς. Ο πατήρ Μελίτων τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έδιναν και οι τρεις ιεράρχες στην υιοθέτηση από τους εταίρους στην οικουμενική κίνηση της πατερικής σοφίας, καθώς επίσης και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης ανανεώσεως. Η ανανέωση είναι λέξη κλειδί και στους τρεις ιεράρχες που εξετάζουν τον πατήρ Μελίτων, ιδιαίτερα όμως για τον Χαλκιδόνος Μελίτων. Ανανέωση. Συνειδητοποίηση λοιπόν της ανάγκης της ανανέωσης της Εκκλησίας στις πατερικές πηγές. Ας διαβάσει κανείς τις σελίδες στο βιβλίο 162-163. Προτείνουν λοιπόν, λέει ο πατήρ Μελίτων, μια δυναμική θεολογία. Ιδίως αυτή η έννοια μας θυμίζει τα γραπτά του Αθηναγόρα, έτσι πολύ δυναμική θεολογία. Έχει σημασία που ο ίδιος ο πατήρ Μελίτων να υποστηρίζει μια τέτοια θεολογία. Είναι ένας θεολόγος της δυναμικής θεολογίας, υποστηρίζει μια τέτοια θεολογία. Γι' αυτό μπορεί και επισημαίνει με τη βοήθεια ιδιαίτερα του Χαλκιδόνος. Εδώ να πω ότι διακρίνει κανείς την αδυναμία του πατρός Μελίτωνα για τον Χαλκιδόνος. Αν διαβάσει κανείς την εργασία, δείχνει αδυναμία. Ιδιαίτερα μας πληροφορεί για τον ρόλο του δίπλα στον Αθηναγόρα. Και είναι χρήσιμο να διαβάσουμε, να δούμε πόσο στάθηκε δεξί του χέρι, αλλά και στην άρση των αναθεμάτων, με ουσιαστικό αποτέλεσμα την έναρξη του διαλόγου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τονίζει λοιπόν ότι η επιστροφή στην πατερική σκέψη δεν σημαίνει, γιατί πολλοί αυτό θεωρούν, ανιστορική κατάφαση της θεολογίας των πατέρων. Η αφομοίωση του πατερικού πνεύματος, όπως αντικατοπτρίζεται στα κείμενά τους, δεν συνάδει με την επιστροφή εις τα οπίσω, αλλά αντίθετα με επιστροφή από του κατακαιρματισμού εις το ολόκληρο, πρόσληψη του προφητικού στοιχείου, έλεγε ο ίδιος ο Μελίτωνας. Πρόσληψη συνεπώς των πατέρων δεν συνίσταται στην ιδεολογικοποίησή τους και στο άλοθη του παρελθόντος, πως μόνο εκεί ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα, αλλά ως διαλεκτική στάση ανοιχτή στις προκλήσεις του σήμερα. Μάλιστα, θα σημειώσει τη βασική ορθόδοξη θέση ότι η διάκριση ανάμεσα στην ιστορία της σωτηρίας και στην ιστορία του κόσμου, ανάμεσα στην οριζόντια και κάθετη διάσταση της σωτηρίας, ανάμεσα στην εσάρκωση του Θεού και στη θέωση του ανθρώπου, ανάμεσα στην πίστη και στα έργα, δεν συμβαδίζει. Δεν συμβαδίζουν όλα αυτά με την απέτηση του Ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας. Με τα λόγια του Χαλκιδόνος, όπως μας τα παραδίδει ο πατήρ Μελίτωνας, έλεγε, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, εν τη Ανατολή και η θεολογία των, είχε την θεωρία του συνόλου οράματος και πράγματος. Ήτο μία θεολογία της όλης δημιουργίας, μία θεολογία κοσμικής διαστάσεως, καθολικής, κοσμικής, θεολογία των θεανθρώπων, ώστις έγινε σαρκοφόρος, δια να αποβεί ο άνθρωπος πνευματοφόρος. Παρόμοιες τοποθετήσεις των Ορθοδόξων θα βοηθήσουν την οικουμενική κίνηση, και το δείχνει αυτό ο πατήρ Μελίτων, να αποκτήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μια περιεκτική αντίληψη της οικουμένης, της οικουμενικής κίνησης, η οποία περικλεί τόσο την προσπάθεια για την χριστιανική ενότητα, όσο και την κοινή μαρτυρία υπέρ της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της ευκαιριότητας ολόκληρης της δημιουργίας. Στο βιβλίο προβάλλονται για πρώτη φορά συστηματικά η συνεισφορά των ιεραρχών σε ηθικά και κοινωνικά θέματα, καθώς επίσης
και η θέση τους για την επικράτηση της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της δικαιοσύνης μεταξύ των λαών. Ιδιαίτερα σημαντική, θεωρώ, τονίστηκε και προηγουμένως, την αναφορά του πατρός με γείτονα στο τέλος της εργασίας, στο φαινόμενο του φονταμεταλισμού, ο οποίος ως έκφραση νοσηράς της σκεφτικότητος καταδικάστηκε από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εξέτασε το σοβαρότατο αυτό φαινόμενο εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας με κύριο χαρακτηριστικό, ο φονταμεταλισμός έχει κύριο χαρακτηριστικό τον αντιδυτικισμό και τον αντιοικουμενισμό και ανέδειξε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος την ευθύνη της να φανερώσει και να περιφρουρήσει την ενότητα και την αλήθεια, προλαμβάνοντας αυτούς που παραδοκούν να καταφέρουν πλήγματα στο σώμα της, στο σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να την καταστήσουν σώμα νεκρό και αντικείμενο προσυντήρηση, όπως έχει αναφέρει πολύ ωραία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πατήρ Μελίτωνας μας πληροφορεί ότι ο Αθηναγόρας, ο Χαλκιδόνος Μελίτων και ο Δαμασκηνός είχαν εντοπίσει το πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, είχαν αντιδράσει έγκαιρα, προτείνοντας ως αντίδοτα την ορθή ανάγνωση της παραδόσεως της Εκκλησίας, την καλλιέργεια της υγιούς πίστεως και το χρέος των κατατόπους επισκόπων για την ενημέρωση και τον καταρτισμό του εκκλησιαστικού πληρώματος, το οποίο έχει και το αναφέρετο δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης των αποφάσεων. Και γι' αυτό είναι ωραίο που βρισκόμαστε έτσι όλοι μαζί εδώ σήμερα. Πάντως, μέσα από τη μελέτη του βιβλίου, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι με την πραγματοποίηση της σύγκλησης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου το 2016 στην Κρήτη, μετά από πολλούς σταθμούς και επισταθμίες, οι κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες αναγνώρισαν τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες και την υποποιώδη προσπάθεια των ιεραρχών στους οποίους αναφέρεται ο πατήρ Μελίτωνας, αφού γράστηκαν τον προβληματισμό και τις αναζητήσεις τους και συντονίστηκαν προς τα οράματά τους. Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, με την οποία ασχολείται ουσιαστικά ο πατήρ Μελίτων, σε μεγάλο βαθμό δικαιώνουν την εργώδη προσπάθεια, τις προσδοκίες και τα οράματα των προσώπων που αναφέρονται στο βιβλίο. Συνοψίζοντας, αυτό που φαίνεται με σαφήνεια, τεκμηριωμένα και πιστικά, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, είναι ότι η Ορθοδοξία κατά τον 20ο αιώνα, με τη συνδρομή πολλών προσώπων που την υπηρέτησαν, ιδιαίτερα όμως με πρωταγωνιστές τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τους Μητροπολίτες Μελίτωνα και Δαμασκηνό, σταδιακά αλλά σταθερά, άρχισε να διαλέγεται πραγματικά και μπόρεσε να επανακτήσει τη συνείδηση της καθολικής και οικουμενικής αποστολής της. Αυτό που έχει σημασία και είναι σίγουρο και θέλω να τονίσω τελειώνοντας, είναι ότι η δυναμική θεολογία που προτείνεται και από το βιβλίο και εσαρκώνεται στο πρόσωπο το έργο και τους οραματισμούς των επιφανών προσωπικότητων με τους οποίους ασχολείται ο πατήρ Μελίτων, θυμίζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αποτελούν και θα αποτελούν και στο μέλλον συνεχή υπόμνηση του χρέους της Ορθοδοξίας να φανερώνει με περισσότερη τόλμη τη συνείδηση της καθολικότητας, της συνευθύνης και της αγάπης της, να επαναδιατυπώσει με δυναμισμό και να φανερώσει την προφητική μαρτυρία της στον κόσμο και να διατηρήσει τη ζωτικότητά της και τους μεγάλους οραματισμούς της που τους χρειάζεται η σημερινή και η αυριανή ανθρωπότητα για να βρει το δρόμο της ειρηνικής και δίκαιης συμβίωσης των ανθρώπων. Το βιβλίο είναι καλοδεχούμενο και από την άποψη αυτή, ακριβώς επειδή κρατάει ζωντανή την υπόμνηση αυτή. Γενική κρίση. Το βιβλίο του πατρός Μελίτωνα, Συνοδικότητα και Οικουμένη, αποτελεί έναν καθαρό και διαυγή καθρέπτη.
μέσα από τον οποίο αντικατοπτρίζεται όλη η μακρά πανορθόδοξη προσυνοδική πορεία και η έντονη οικουμενική δραστηριότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών από την αρχή του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Αυτό κατορθώνεται χωρίς παραμορφώσεις, αφού ο καθρέπτης δεν είναι ούτε κύλος, ούτε κυρτός. Αποτυπώνει την πραγματική διάσταση της εικόνας, προσώπων και πραγμάτων. Καλοτάξιο, πατέρα Αναλήτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Το λόγο τώρα έχει, όπως είπα και στην αρχή, ο τελευταίος, ο πρώτος μάλλον και τελευταίος που έχει το λόγο του Βιβλίου, ο Συντάκης του Βιβλίου, πατέρας Αναλήτων. Αλλά η κυρία που μπορεί επειδή είναι της ομιλητικής, το γνωστικό της αντικείμενο και της ομιλητικής συνήθως ή σιωπούν εντελώς, όταν μιλάνε με τα δοσία. Εγώ τώρα σιώπησα. Ή θέλουν πάντα κάτι να προσθέσω. Θέλετε κάτι να προσθέσω. Ναι. Λοιπόν, πρωτίστως θέλω να σας πω ότι και οι ομιλητές, είτε είναι κληρικοί, είτε είναι... Είναι πρεσβύτεροι, είτε είναι επίσκοποι, συνήθως μιλάνε αρκετά. Και γι' αυτό ο χρυσός κανόνας στην ομιλητική είναι να το στα αγγλικά είναι keep it short and sweet. Ο λόγος να είναι σύντομος και γλυκής. Εγώ αυτό τήρησα, παρόλο που έχω ένα κείμενο εδώ, πολύ μεγάλο, και το οποίο θα εκδοθεί στο περιοδικό Ορθοδοξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το βιβλίο του πατρός Μελίτων. Άφησα τον συνάδελφο ως ειδικότερο, μόνο ότι οι δυο μας ήμασταν οι σύμβουλοι και ξέρουμε απ' έξω και ανακαρτωτά την εργασία, να το περιγράψει και να το αποτιμήσει. Θα ήθελα να σας πω έναν καημό μεγάλο. Όταν μιλάμε για άνοιγμα στην Οικουμένη και για οικουμενικούς διαλόγους, σημαίνει ότι οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα άλλα Πατριαρχεία, οι Αυτοκέφαλες, στέλνουν αντιπροσώπους, τους οποίους τους ορίζουν. Και αυτοί οι αντιπρόσωποι μιλούν εκ μέρους των συνόδων και εκ μέρους των μελών της κάθε μιας τοπικής Εκκλησίας. Και εκ μέρους αυτών μιλούν, συνομιλούν, διαλέγονται και σε αυτούς πίσω πρέπει να αναφέρονται. Εδώ υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης, ώστε όλα αυτά τα εκκλησιαστικά πληρώματα, όπως καλή ώρα είστε εσείς απόψε, να έχουν άγνοια. Έγινε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ένας καημός δεκαετιών, με τόσους λαμπρούς ιεράρχες, όχι μόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και από τις άλλες εκκλησίες, με πρωταγωνιστή και πρωτοστάτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο κόσμος δεν έπαιρνε, δεν πληροφορεί το σύντα. Ένα επιχείρημα που υπάρχει είναι ότι δεν νοιάζεται ο κόσμος. Πού να τους τα πούμε. Εγώ θα σας πω, Αγιερόδου, ο καημός στην Οικουμενική Κίνηση είναι όταν βρισκόμαστε με τους Προτεστάντες, Λουθυρανούς, σοβαρούς. Ετοιμάζουν όλα τα εκκλησιαστικά τους πληρώματα από την Ενωρία, την Περιφερειακή Διοίκηση, αλλά και όταν έρχονται και αναπτύσσουν τις ιδέες τους, πηγυρίζουν όλα αυτά πίσω. Και η τελευταία Ενωρία ξέρει τι έχει γίνει. Το ίδιο και η Ρωμαιοκαθολική και στο διάλογο των επίσημων που έχουμε που άρχισε από εδώ, όταν φεύγουν οι επιτροπές που συνεχίζεται ακόμα ο διάλογος, όλες οι ενορίες όλων των επαρχιών γνωρίζουν τι υπόθηκε στο διάλογο. Εμείς έχουμε μια διαφορία. Δεν βαριέσαι, άστος. Έχουμε εμπιστοσύνη να τα πούμε καλά, αλλά δεν ξέρουμε τι λένε. Με το σημαίνει αυτή την τακτική δημιουργείται κενό και αναπτύσσεται ο φονταμεταλισμός. Αναπτύσσεται η παραπληροφόρηση. Για να γίνει αυτό θέλει επιμέλεια, θέλει γνώση, θέλει μεράκι και θέλει και αφοσίωση. Και θέλω να σας πω ότι σε αυτό το πλαίσιο ότι πρέπει οι διαστρωματώσεις να γνωρίζουν, με πολλή γνωμοσύνη απευθύνομαι στην τοπική εκκλησία και στον επαρχιακό Μητροπολίτη, διότι πριν μερικά χρόνια, αμέσως μετά τη Σύνοδο, όταν κάναμε ένα διαβίου πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική, ήταν η μόνη Μητρόπολη που μας φιλοξένησε εκτός τυχών Θεσσαλονίκης και περίπου τα
4-5 το κλινικό, να μην πω τα 5-5, παρακολούθησαν όλη την πληροφόρηση και επιτέλους άκουσαν και το μήνυμα της Αγίας Γενεράς Συνόδου, που είναι τα γραμμένα στην Ελληνική, να μην πω για την εγκύκλιο, γιατί ήταν εκτενέστερη, και κατάλαβαν ότι έγινε ποιοι οι κληρικοί, ότι έγινε η περιβόητη Αγία και Μεγάλη Συνόδος, για την οποία ένας συνόδας πάλεψε, πολλές προσυνοδικές έγιναν και πόση εργασία έγινε εδώ. Συνεπώς, είτε με το βιβλίο του πατρός Μελετών, είτε με αυτή τη σύναξη, τη μεγάλη πρέπει για τους κληρικούς, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την Μητρόπολη, στην τοπική σας εκκλησία, κάτι της ο λαός της Θεού έχει πληροφορηθεί. Και σήμερα κάτι της τέτοιο έγινε. Η ώρα έχει περάσει, που ξέρω. Ίσως είναι λίγο κατημαϊνό αυτά τα οποία είπαμε και πολλοί θα διαρκώνται τι δουλειά έχουν να κάνουν. Βέβαια η κυρία Κούκουρα και ο κύριος Αγγελής, ο κύριος Απανίδης, ότι πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι όλα αυτά απευθύνονται μόνο σε ακαδημαϊκούς ή σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Η αλήθεια είναι ότι σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατε, ελογιμότατοι και καθηγητές, τεραϊδία, ετοιμότατε άνθρωποι που ετοιμόσαν τη Ευρύχη αντιδήμαρχη προβίων, κυρία Φωνάση Σάου, και λυπή υποσχεδιμένη. Η αλήθεια είναι ότι κατεξοχήν από την Εκκλησία, όλα αυτά τα οποία και η Εκκλησία θέλουν από το όλοι να το τονίσω εδώ, δεν είναι μια κάστα ιερέων μόνο, πολύ περισσότερο δεν είναι μια κάστα μόνο ιερέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα, αλλά είμαστε ένα σώμα, πλήρως και λαός. Και πορευόμαστε, αυτό σημαίνει συνολικότητα, συνδικορία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια, τα οποία τα κατέγραψα εδώ στο χαρτί, για τη στάση μου απέναντι στην οικουμενική κίνηση, στο διάλογο, στη συνολικότητα. Η επένδοση μιας τέτοιας τάσης δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε γενικότερα ως χριστιανοί και ειδικότερα ως λειτουργοί της Ευχαριστιακής Σύναξης που αποτελεί και το κατεξοχήν πρότυπο συνοδικότητας, οικουμενικότητας και καθολικότητας. Λέξεις άγνωστες δυστυχώς σήμερα στο ευρύτερο εκκλησιαστικό και μη κοινό. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά προβάλλουν έναντι του ατομοκεντρισμού την κοινότητα και τη σχέση, απέναντι στη μαζοποίηση και τη μετατροπή του ανθρώπινου ίδους σε μετρήσιμο μέγεθος, την ελευθερία, την μοναδικότητα και την απόλυτη αξία του ανθρώπινου προσώπου. Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη δυσκολία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο χριστιανός της κάθε εποχής είναι να πρεσβεύει στα μέτρα του δυνατού αυτό το οποίο ο ίδιος είναι. Όπως αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πολιτεία αξίαν επιδειξόμενο. Με άλλα λόγια, να αντέξει το Ευαγγέλιο, προσπερνώντας όποια ειδωλολατρία παλαιά και νέα, εμένοντας την πίστη, την ομολογία, την προσδοκία και την έκπληξη που κομίζει το Ευαγγελικό μήνυμα. Ο δρόμος αυτός, ή μάλλον η επιλογή αυτή, απαιτεί καρδιακή ελευθερία και ελπίδα στο ζωντανό Θεό που ανατρέπει τα προδιαγεγραμμένα. Επομένως, ως χριστιανοί που πορευόμαστε στον χρόνο και την ιστορία, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, οφείλουμε να κινόμαστε ιστορικά δείγματα της μελλοντικής μεταμόρφωσης του κόσμου σε Βασιλεία του Θεού και συνάμα να ανοίγουμε δρόμους ώστε να δρά ο Κύριος με φανερούς ή μυστικούς τρόπους. Κατά την εκπόνηση της διατριβής μας, διαπιστώσαμε στα πρόσωπα των σπουδαίων ιεραρχών του Οικουμενικού Δρόμου του Πατριάρχη Αθηναγόρα, του Μητροπολίτου Γέροντα Καρκινόνος Μελίτωνα και Ελβετίας Θαυμασινού, ότι όντως ανοίγηκαν δρόμοι υπέρ της του κόσμου ζωής
πλημμυρισμένη με ελπίδα, μαρτυρία, προφητική, απελευθερωτική και έμπρακτη. Στη διαδρομή αυτή, εκείνο το οποίο τελικά έχει ουσιαστικό νόημα, είναι η διάκριση του ουσιώδους από το εκουσιώδες στοιχείο, αλλά και η βασική αρχή, την οποία τόνισα με τόση έμφαση η ιεράρχης. Ουδέποτε θα θυσιάσουμε την αλήθεια, αλλά αντιθέτως θα θυσιάσουμε τα πάντα για την αλήθεια. Πράγματι, ουδέποτε η Ορθοδοξία θυσιάζει την αλήθειά της. Στοιχημένη στο παράδειγμα των Αποστόλων, των Ομολογητών και των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι αρνήθηκαν την όποια εσωστρέφεια, σκυθροπότητα, αδιαφορία για τον κόσμο και επομένως αυτοπεριορισμό της αποκεκαλυμμένης αλήθειας στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά και τις προϋποθέσεις του διαλόγου που έθεσα, πραγματώνει με συνέπεια το έργο του Χριστού. Δίχως φοβικά σύνδρομα, η Ορθοδοξία υποστηρίζει την έπρεπτη εφαρμογή της ευθύης της Θείας Λειτουργίας υπέρ της των πάντων ενώσεως και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων προς μια παγκόσμια κοινωνία αγάπης. Χωρίς αυτό να σημαίνει την ισοπεδωτική αυτοσυνειδησία της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποία εκφράζει υγιώς η Ορθοδοξία, επιθυμεί να συνειδητοποιήσουν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, αλλά κυρίως τα ορθόδοξα μέλη της, ότι το αυθεντικό χριστιανικό μήνυμα είναι οικουμενικό, υπερθεμητικό και υπερεθνικό. Οι προσωπικότητες των ιεραρχών, τους οποίους αναλύσαμε, προσπάθησαν με θετικά βήματα να επισυνάψουν μία δημιουργική συνάντηση με τη δημόσια σφαίρα, έχοντας ως βάση τον κριτικό διάλογο με το εκκλησιαστικό σώμα, μαρτυρώντας την προφητική διάσταση της Ορθοδοξίας, μεταποιώντας σε πράξη την ψηλατική πραγματικότητα τις επιπτώσεις της θεολογίας της ενσάρκωσης, οι οποίες, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν τον εγγενώς διαλογικό και σχεσιακό χαρακτήρα της θεολογίας, λαμβάνοντας τις κοινωνικές, επιστημονικές και άλλες πραγματικότητες του καιρού μας ως υλικό για τη σημερινή αποκάλυψη του Θεού. Για την Ορθοδοξία, μέσα από την πολυφωνία και την πολλαπλότητα των δημοσίων φωνών, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο ή δεν μπορεί η ίδια η Ορθοδοξία να πέσει στην παγίδα μιας υπεραιωσιόδοξης προσέγγισης, όπου η νεοτερικότητα και η εκκοσμήκευση έχουν κάνει τον κύκλο τους και βιώνουμε τώρα την επιστροφή της θρησκείας ή την επιστροφή του Θεού, και μάλιστα όσο αφορά την Ορθοδοξία, ως στοιχείο εθνικοπολιτιστικής ταυτότητας, ως μέρος της ιστορικής κίνησης και κληρονομιάς, με άλλα λόγια πολύ μακριά από την βιβλική και πατερική αντίληψη για την πίστη στο Θεό. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να ταυτίζεται η Ορθοδοξία με το έθνος, με το κάθε έθνος. Είτε αυτό είναι ελληνικό, είτε αυτό είναι σλαβικό ή οποιοδήποτε άλλο έθνος. Η παραπάνω προσέγγιση οδηγεί δυστυχώς χωρίς καμία αμφιβολία στον φονταμενταλισμό στον οποίο σταθερά αντιπάλθηκαν οι προσωπικότητες. Δεν θα ήθελα να σας ονομάσω, το λέω ψυχιάδρα, αλλά βλέπω ότι είστε όλοι κουρασμένοι και θέλω να κλείσω με τις άπειρες ευχαριστίες. Πρώτον, προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του την Σεφή να ασχοληθώ με τα πρόσωπα των ιερακών της Μικρός Εκκλησίας και μάλιστα του σπουδαίου όντως ιεράρχη και θεολογικού μου Μητροπολίτη Γέρομος Καρκινόνος Μελίτωνος, είπε ο κύριος καθηγητής.
ενημερωμένο στο κύριο τη Απαλήνη ότι η συνεργασία μου μάλλον τον έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Μα εκ των πραγμάτων, και θέλω να το τονίσω αυτό, αν δεν ήταν ο Παπιδόνο Βελίδο, δεν θα επρόκειτο να γίνει καμία παραφόδοξη σύγχρονο, διότι ο Παπιδόνο ήταν ο θεολογικό μου. Ο Αθηναγόρα είχε το όραμα, αλλά δεν είχε τι δυνατότητε, τι θεολογικέ και τι προποθέσει να το υλοποιήσει. Από καρδιάς λοιπόν ευχαριστώ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη για την σεβή του ευλογία, παραμένοντας προσωπικά αφοσιωμένο στον Ιερό Θεσμό της Μικρός Εκκλησίας, έχοντας κατά μου αυτό το οποίο παρακαταθήκη πολύτιμη με δίδαξε ο ίδιος Μητροπολίτης Πρόοδο χειροτονήσαστε Απόστολος ότι μετά τον Θεό σου μου έλεγε Θεό σου το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ανάλογες καρδιακές ευχαριστίες οφείλω στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου Κύριο Κύριο σε τόπι μεγάλης για τη στήριξή μου στην όλη προσπάθεια καθώς και το να περιβάλλει με την ιδιαίτερη αγάπη του η σημερινή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Είναι γνωστό ότι ο Σεβασμιότατος Κειμενάρχης μας επιμένει από την αρχή της διακονίας του στην Παυλική Ρόδο στην επιμόρφωση του Ιερού του Πλοίου, αντιλαμβανόμενος τις σύγχρονες απαιτήσεις. Εξάλλου, ο ίδιος επιστολιακούς εμπειρίας του στην Δύση γνωρίζει εκ του σύνεχης τη σημασία της συνύπαρξης και του διαλόγου με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Η παρούσα βέβαια διακριβή θα ήταν ανέφικτη αν δεν υπήρχε η κατάλληλη όθηση, ενδιαφέρον και επίβλεψη από τους εντάφρα παρισταμένους ελογημοντάτους κατοικητάς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Θεολογίας, την κυρία Δήμητρα Κούκουρα και τον κύριο Συριανό Τσοπανίδη. Ανθότεροι στάθηκαν με ειλικρινή διάθεση, με την πρέπουσα επιστημονική δεοντολογία και αλληλειοτελή αρρωγή καθ' όλη τη διάρκεια της εκπονήσεως και υποβολής της στο Τμήμα Θεολογίας, αλλά και της μία ευμενούς αποδοχής και υποστηρίξεώς της. Από καρδιάς τους ευχαριστώ για όσα καλά έπραξαν για την ελαγιστότητά μου και κυρίως σήμερα που μου έκαναν τη μέγιστη τιμή να παρευρίσκονται εδώ παρουσιάζοντας σε όλους τον καρπό της εργασίας μου ως εκδιδόμενο εγκυρίδιο. Ως άκτος, εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω προς τον Πατέρα Ηλία, διδάκτορα επίσης της θεολογίας και μάλιστα στον τομέα της λειτουργικής, ο οποίος παρουσίασε τη σημερινή εκδήλωση, δίδοντας με τη βαθιά του θεολογική του κατάρτιση ιδιαίτερο χρώμα και επίπεδο. Ανάλογες ευχαριστίες οφείλω σε όλους εκείνους που συνεπέλεσαν στο να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του έργου, ιδιαίτερα στον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, στους ιεροψάντες μας οι οποίοι θα μας πούνε λίγους ύμνους εδώ και φυσικά στην χοροδία της κυρίας Φλόρας Πελεκάνου, η οποία ανήκει στον τύπο Πεταλουδός. Σε όλους εσάς οι οποίοι ήρθατε σήμερα να τιμήσετε με την παρουσία σας τη σεμνή αυτή εκδήλωση, τα λόγια είναι περιτά και το ευχαριστώ είναι λίγο. Να ευχαριστήσω, προτού κλείσω τον λόγο, τον τηλεοπτικό σταθμό Φάρη Αθενός, αλλά και τον τηλεοπτικό σταθμό Ήρυδα, οι οποίοι καλύπτουν τη σημερινή εκδήλωση. Σε όλους σας εύχομαι η Παναγία η Καθολική, την οποία γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, να είναι πάντοτε αργός. Θα ήθελα να μνημονεύσω αυτή τη στιγμή ένα σπουδαίο ιεράρχη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ο οποίος πριν λίγο καιρό έφυγε και βρίσκεται στην Ιωνιόλου. Έναν άνθρωπο ο οποίος με
Εκκλησίας και κυρίως του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Με τον χώρο αυτό συνδεόταν ιδιαίτερα με Χριστός, ιεράρχης, ασήμων και μάδιος, αφενός διότι ήταν η χειροτομία της διάδοσης του Ευχαριστού Μητροπολίτου πρώτου Αποστόλου και αφεντεύε με τις ανεπάνειες επισκέψεις μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η μνήμη αυτού αιωνία και άριστο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που κάνατε την υπομονή να μας ακούσετε. Ελπίζω να κερδίσατε και να ωφεληθείτε κάτι παραπάνω σήμερα. Ώρα να περάσουμε στο πολιτιστικό κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά είναι μια σημαντική βραδιά για την Εκκλησία, την Ορθοδοξία και τον τόπο μας, καθώς προστίθεται ένα σπουδαίο εμπόλεμα γράφοντας ιστορία ενός πολύ εκλεκτού ιερωμένου που προείσταται του ιερού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Μελίτωνα. Είναι μεγάλη η τιμή που γίνεται σε εμάς να πλαισιώσουμε αυτή την παρουσίαση. Η Μαέστρος, η Κορονία και η Μακεδονάδα της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων ευχόμαστε καλοτάξιδο και συγχαρητήρια στον πατέρα Μελίτωνα. Θα ακολουθήσουν τα τραγούδια «Πόλη Μαγική» σε στίχους Γιάννη Καπενέλη και μουσική Μάρκα Τζιδάκη, με την